εθνής εμφάνισης ήταν για ακόμα μία φορά ότι ο Καμαρά αποδεικνύεται λίρα 100 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ένας παίκτης πάνω στον οποίο μπορεί να βασιστεί μια μεσαία γραμμή που έχει πληθώρα ικανών παιχτών, τον Κιγέρμε που θα δούμε, τον Τουρέ βέβαια και αυτός ο οποίος σιγά σιγά έχει ανεβάσει στροφές και θα δούμε όταν θα συμπεριληφθεί σε αποστολή και επεκτάσεις σε δεκάδα, τυχεία πάνω στα οποία ο Πέδρο Μαρτίνς θα δουλέψει και βέβαια να δούμε ποιο θα είναι το σκεπτικό του, γιατί κακά τα ψέματα ο Πορτογάλος δείχνει ότι δεν πηγαίνει σε ριζοσπαστικές αλλαγές, δεν πηγαίνει σε πολλές διαρκικές επιλογές παιχτών και δεν πιστεύω ότι πάμε και στο άλλο άκρο, δηλαδή να περιμένει έστω και την ίσα την τιμή να κάνει και την πρώτη του αλλαγή. Γιατί ήταν ένα φανταστικό αυτό, ότι ο Ολυμπιακός το 79-80 έκανε την πρώτη αντικατάσταση ποδοσφαιριστή τη στιγμή που ο Αστέρας είχε κάνει ήδη δύο. Και είχε σηκώσει το Κιγέρμε πρώτα απ' όλα, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Και η σοφάριση του Αστέρα τον δεν έκανε να μην περάσει ο Κιγέρμε στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ σωστά. Οπότε για να ολοκληρώσουμε, επειδή δεν υπάρχει κάτι νέο τώρα, βάσει συγκυρία υπάρχουν για του Ολυμπιακού θέλουν να βλέπουν την Πέμπτη στον αγώνα που είναι στις 10 η ώρα και βέβαια να πούμε ότι αρκετά χτυπημένες και εκθέσεις από το πρωί στα εκδοτήρια του Γιώργου Καραϊσκάκη. Η Πέμπτης από τα έως τώρα στοιχεία δείχνει ότι θα έχει βασικό σχήμα παίκτες μαγνηματικούς όπως ο Πακίν στη μεσαία γραμμή, ο Σέρχιο Λεόν, ο Τέγιο αλλά και ο Λοσέλσο. Και μάλιστα το συγκεκριμένο παίκτη θα πούμε ότι ήταν 3 χρόνια στην Παρή, ο Αργεντίνος 22χρονος παίκτης. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής πάνω στον οποίο έχουν επενδύσει αρκετά. Αλλά επειδή δεν έχει πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχή, γιατί χρονικά ήταν από τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις παίκτης, είναι λογικό να θέλει να βρει και αυτό το δικό του ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια, κυρίως στον κύριο Παλί. Οπότε προσοχή σε όσους διαβάζουν ότι έρχεται με τη δεύτερη ενδεκάδα επέτης, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, γιατί μπορεί να έχει τα προβληματάκια, να σου πω, αυτά ή με τον Γουίλιαν Καρβάλιο που είχε το πρόβλημα τραυματισμού ή ακόμα και με τον Μαροκινό στο Περδόδου Φεντάν. Είναι μια ομάδα που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ο ρυθμός των ισπανικών ομάδων απέχει από όλες τις ελληνικές ομάδες. Το έδειξε και στο αυτό. Μεστάγια, Γιάννη, στο 0-0 με την Βαλένθια. Είχε κατοχή μπάλας, έβγαινε την επίθεση σε πάρα πολύ γρήγορους χρόνους, άπλωνε το παιχνίδι. Γενικότερα έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι αν πέσουν αυτοί οι παίκτες, δεν θα πέσει ποτέ μαζί σε αρχικό σχήμα. Ίσως ο Ολυμπιακός με τη συνοχή που έχει παρουσιάσει η Ελλάδα και η Ευρώπη μπορεί να χτυπήσει, ορμόμενος βέβαια και από ένα κατάμεστο και ο Γιώργος Καραϊσκάκης, λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα που είχε και χθες, ακόμα και όταν είχαν ζωρίσει τα πράγματα μέχρι να έρθει το πολιτικό του γκολ του Νάπολη. Ναι. Για το παιχνίδι με την Πέτης, ο Ντάνιελ Στεφάνσκι, να πούμε, είναι ο διαιτητής Πολωνός. Ναι, αυτός είχε κάνει ένα πολύ κακό παιχνίδι σε βάρος του Παναθηναϊκού στη Λιέγη με τη Σταντάρ. Είχε προηγηθεί 2-0, 2-2, αλλά έκανε αποφάσεις που αν ήταν Έλληνας διαιτητής και σφύριζε σε ελληνικό πρωτάθλημα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, σαν σήμερα, έχει μπει από παίκτη του Ολυμπιακού ένα από τα ωραιότερα γκολ στην ιστορία του Champions League. Γιαννακόπουλου, το πύραυλο εκείνο που έστειλε από τα 40-45 μέτρα. Ήταν η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League. Ήταν την πόρτα που κέρδισε 1-0. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Όχι, απλά μόνο να κρατήσω ότι μιλάτε για τα πραγματάκια και το ποστάρισμα αυτό έτσι από τον άνθρωπο που είναι αρκετά δραστηριός και αυτός, γράφοντας τι συνέστημα, τη μειότητα από τους πανηγυρισμούς του χθεσινού γκολ και από κάτω βέβαια να ακολουθούν διάφορα σχόλια και από πρώην ποδοσφαιριστές, οι παίκτες που είχε και σε άλλες ομάδες, αλλά και από πρόσωπο του Λασκού δείχνει από θεωρή τον Ισραηλινό, ο οποίος το απόλαυσε και μάλιστα φαινόταν και χθες μετά το τέλος του αγώνα που τον περίμεναν έναν αρκετή φίλη ετοιμική κυρίως του Ολυμπιακού και να υπογράψουν ακόμα και τις φανέλες γιατί μου χτύπησε και πήγε πιτσιρικάς που είχε προλάβει να πάρει φανέλα του Νάτκο γιατί δεν είναι και από τα... Πότε πρόλαβε. Κάτι δεν είναι δύσκολο, πας λέει το νούμερο το όνομα στο τυπώνει επιτόπου. Α, στο τυπώνει επιτόπου, Συνήθως σε τραβάνε τουρέ, τραβάνε οι επιθετικοί, κάποιος είναι ο Φορτούνης, άντε και τερματοφύλακες στην αλήθεια, αλλά Νάτκο μου έκανε εντύπωση, παρόλα αυτά το είδαν και χαμογελούσε κυρίως και υπέγραφε πάνω στην πανέλα που είχε ο πιτσιρικάς. Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Ήρθε η ώρα να πάμε στα θέματα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο. Δεν ξέρω πόσοι φίλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούσαν να έχουν
υπολογίσει ότι η Πιτσιρικαρία θα είχε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος με δύο εκτός έδρας μάτς μάλιστα, και εκ των οποίων το ένα της Ξάνθης, εγώ επιμένω, η Ξάνθη ήταν ανέκαθεν για τον Παναθηναϊκό ο κακός δαίμονας, εντός εκτός, με δυσκολία κέρδιζε, και στην Ξάνθη βέβαια πολύ σπάνια, ότι θα κάνει το 3-3. Και το έχει κάνει και με καλές. Και το έχει κάνει και με καλές εμφανίσεις, ναι. Δεν ξέρω τι, από εδώ και πέρα, πώς μπορεί να διαχειριστεί ο οργανισμός Παναθηναϊκός αυτό το εξαιρετικό ξεκίνημα. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι στη γραμμή. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μήπως χρειάζεται, δηλαδή δεν τον χρειάζεται τον πιέμπο, σαν μήπως δεν χρειάζεται χρήματα, δεν χρειάζεται τίποτα. Δηλαδή, χρειάζεται για αυτό. Χρειάζεται για αυτό. Είναι όλα μαζί. Μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες καλές συνθήκες. Ναι, ρητορική τοποθέτηση, έτσι δεν είναι. Δεν μιλάω σωστά. Έχει δίκιο, ναι. Αυτά και εγώ λέω ότι ναι, μένει, αλλά χρειάζεται. Δυστυχώς τα χρήματα χρειάζονται παντού. Οπότε και δεν στην περίπτωση μας. Πάντως φαίνεται ότι τα παιδιά του Δόνη δεν ξέρω ότι έχουν βάρος. Γιατί αμέσως πρώτα που γίνεται με την Ξάνθη, αν έπαιξαν έτσι γρήγορα οι προσδοκίες και γενικότερα αυτά που ζητούσε ή αυτά που θα ζητάει ο κόσμος από την ομάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι η Κυριακή, παιδιά, θα έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο. Πολύ κόσμο, νομίζω, 20.000 θα τους έχει εύκολα. Ναι. Εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ γενικότερα από τον κόσμο. Δεν είπα για προπόληση,